Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, σήμερα είναι 17 του Μάη και πάμε σε ακόμη μια εξαιρετική κυρία, αλλάζουμε στρατόπεδο, φορέσαμε τα γαλάζια μας, τώρα θα φορέσουμε πράσινα για να πάμε στην κυρία Κατερίνα Βολονάκη, υποψήφια βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα. Καλησπέρα κύριε Βολονάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κύριε Χατζιωάννου. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, λίγες μέρες μείνανε. Φαντάζομαι και εσείς έχετε οργώσει στα Δωδεκάνησα. Εσείς είστε και εν ενεργεία δικηγόρος, πελάτες. Μας είχατε πει νωρίτερα και το καταλαβαίνω και η οικογένεια μαζί σε ένα απίστευτο αγώνα ο οποίος γίνεται με σκοπό το καλύτερο του τόπου. Έτσι, ναι, είναι ωραίος ο αγώνας. Πώς γίνεται το ταξίδι που τελειώνει, δηλαδή άντε δύο μέρες μείνανε και επίσημα. Έχω αποκομίσει πολύ θετικές εμπειρίες και δεν το έχω μετανιώσει φυσικά. Ήτανε πολύ ωραία η διαδρομή μου. Θεωρώ ότι κράτησα ένα υψηλό επίπεδο στις επισκέψεις μου και στη συμπεριφορά μου και στους νησιώτες και στους συνυποψηφίους μου. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα εκτιμηθεί από τον κόσμο, με η απλότητα με την οποία προσέγγισα τον κόσμο, η αγνότητα, η ειλικρίνεια, η αγάπη με την οποία τους αγκάλιασα και με αγκαλιάσανε στα νησιά, με γνωρίσανε, κάποιοι με γνώριζαν ήδη. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι κέρδος μου. Είμαι πολύ τυχερή που έζησα αυτή τη διαδρομή και πολύ τυχερή που γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους που έφερε ο Θεός κοντά μου. Α, τι ωραία τα λέτε. Πραγματικά. Μ' αρέσει γιατί, ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές είχαμε και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο κοινοβουλευτικό, που βιώνουν το ταξίδι, το απολαμβάνουν δηλαδή και νομίζω ότι δημιουργεί θετικές εντυπώσεις και ξεφεύγουμε λίγο, ξέρετε, και από τον ξύλινο λόγο, ο οποίος συνήθως ακούγεται σε ένα βεβαίως πιο κεντρικό επίπεδο. Καλό είναι αυτό ότι επικρατεί το συνέστημα πολύ έντονα εδώ στα νησιά μας. Πάντα κρατάω το συνέστημα και στη δουλειά μου και στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, τώρα και στην πορεία που έκανα στην προεκλογική μου εκστρατεία. Θέλω οι άνθρωποι να με στηρίξουν επειδή με έχουν αγαπήσει, έχουν εκτιμήσει την προσωπικότητά μου, έχουν εκτιμήσει την ειλικρίνειά μου, τη μαχητικότητα, την θα εργατικότητά μου. Θα θέλατε και λίγο άλλο παραπάνω χρόνο, δηλαδή θα θέλατε, καταλαβαίνω, ακόμη λίγο παραπάνω χρόνο προκειμένου να βρεθείτε παντού, γιατί βλέπω ότι έχετε μια έντονη δραστηριότητα και σε συναντήσεις με φορείες, δηλαδή εσείς δεν έχετε αφήσει ούτε τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε παραγωγικούς φορείς, ούτε ακόμη και στην έννοια του δημοσίου δηλαδή, έτσι. Εγώ ήθελα να έχω μια επαφή σίγουρα με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των νησιών. Ήταν η προτεραιότητά μου για να γνωρίζω τα προβλήματα και τα ζητήματα του κάθε νησιού. Ήθελα να είχα επαφή με την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να γνωρίζω τα ζητήματα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά μας. Είχα επαφή με τους διοικητές των νοσοκομείων για να δω τα προβλήματα με την υποστελέχωση των νοσοκομείων. Και από εκεί και πέρα, μετά είχα άμεση επαφή με τον κόσμο. Συνήθως πήγαινα σχεδόν μόνη μου ή με μέλη της οικογένειάς μου. Πολέμησα μόνη μου αυτόν τον αγώνα. Υπήρχαν άνθρωποι που με στήριζαν και με στηρίζουν. Και βασίζομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, βασίζομαι στα μέλη της οικογένειάς μου. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από κάποιες επαναλαμβανόμενες προσπάθειες και ότι θέλει μία ανανέωση στο πολιτικό σκηνικό, έτσι, το οποίο της περιοχής. Θέλει νέους ανθρώπους που να είναι δίπλα του, να έχουν εργαστεί. Εγώ δεν προέρχομαι ούτε από πολιτικό τζάκι, ούτε από δικηγορικό γραφείο μεγάλο. Ήμουνα αυτοδημιούργητη. Από 23 χρονών εργάζομαι μόνη μου στο δικό μου γραφείο. Κατάφερα να καταξιωθώ. Είμαι πάρα πολύ μαχητική και εργατική. Θεωρώ ότι μια τέτοια προσωπικότητα θα είναι χρήσιμη για τον τόπο, να εκπροσωπήσει την Δωδεκάνησο στο Κοινοβούλιο, να παλέψει για τα ζητήματα που το απασχολούν τη Δωδεκάνησο, να παλέψει για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που κακώς υπάρχουν μόνο σε δύο νησιά και δεν εφαρμόζονται στα υπόλοιπα, να παλέψει για την εκπαίδευση, για το μεταφορικό εισοδύναμο που πρέπει
να επεκταθεί και σε ανθρώπους που υπηρετούν τα νησιά μας. Να επεκταθεί μας. Και να δίδεται εγκαίρως. Δηλαδή, όταν πραγματικά τα έχει ανάγκη ο άλλος τα χρήματα, όχι μετά από ένα εξάμηνο. Μετά από 12 μήνες. Μετά από 12 μήνες δόθηκαν τα χρήματα. Εγώ, όταν ήμουν θεωρώ ότι βγήκε στην Βόλτα ο Άγιος Βασίλης, δηλαδή. Ναι, εγώ είδα κάποια χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο 20 κάτι Απριλίου, ήταν λίγο πριν τις εκλογές. Τώρα. Βέβαια, τα ταξίδια έχουν γίνει 12 μήνες πριν. Υπήρχε μια διάθεση από ό,τι καταλαβαίνουμε από την κυβέρνηση να καταργηθεί το μεταφορικό ισοδύναμο. Θεωρώ όμως ότι είναι μια σκέψη που ξεκίνησε από τον αείμνηστο Τάσο Αλιφέρη, η οποία θα έπρεπε να επεκταθεί και όχι και να καταργηθεί, και να εμείς οι νησιώτες και οι άνθρωποι που υπηρετούν στα νησιά μας να υποφελούνται από το μεταφορικό ισοδύναμο. Όπως επίσης και υπάρχουν και πολλά θέματα σχετικά με τα δάνεια, με τα κόκκινα δάνεια, με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα οποία στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ είναι στην άμεση προτεραιότητα. Ναι. Σας είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά και με βάση την επαγγελματική σας ιδιότητα. Είναι στο φόρτε, έτσι. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις κόκκινων δανείων ή σε ελβετικό φράγκο, με όλη αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τα επιτόκια, τα οποία σας θέτουν ως προβλήματα υπαριθμών 1 ή η δωδεκανήσι. Δηλαδή, θεωρείτε. Υπαριθμό 1 είναι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και του ελβετικού φράγκου, των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Υπάρχουν νησιώτες που χάνουν την περιουσία τους με πληστηριασμούς που γίνονται σε πολύ γρήγορη διαδικασία. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν λειτουργεί, δεν αποδέχονται τα φαντς προτάσεις, δεν δίνουν προτάσεις βιώσιμες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα αδιέξοδο στους δανολήπτες. Ζητάνε μεγάλες προκαταβολές για να σωθούν τα σπίτια. Βέβαια, οι δανολήπτες, αν είχαν μεγάλες προκαταβολές στην άκρη, δεν θα φτάνουν στο σημείο να μην πληρώνουν το δάνειό τους. Μιλάμε για ανθρώπους. Αντίστοιχο και με τις δόσεις. Καμιά φορά που λέει ελάτε να κάνετε δόσεις και στο τέλος διαπιστώνει κανείς ότι τα κριτήρια βγάζουν τους περισσότερους εκτός. Εκτός, βέβαια, εκτός. Δηλαδή υπάρχει πρόσκληση, επί της ουσίας, ελάχιστοι καταφέρουν να μπουν μέσα. Για παράδειγμα, μπορεί για ένα κεφάλαιο οφειλή 50.000 ευρώ να ζητάνε μια προκαταβολή 20.000 ευρώ. Ναι, βέβαια. Αν τα έχει ο άνθρωπος, δεν θα έχει φτάσει εκεί δηλαδή. Δεν θα έχει φτάσει εκεί ήδη. Και βέβαια απειλούνται. Αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να πηγαίνουν τα ακίνητα της Δωδεκανήσου σε ξένα χέρια, στα funds. Τα οποία funds βέβαια αγόρασαν τα δάνεια σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό από τις τράπεζες και δεν προτιμήθηκαν οι δανειολήπτες. Και προτιμήθηκαν. Τα αγόρασαν στο 20% και ζητάνε, το 120%. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική η πρόταση από τα funds και από τις τράπεζες μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ή να επανέλθουμε στην νόμο 3869 που προστάτευε την κύρια και πρώτη κατοικία που είχε εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ το 2010, τότε όταν είχαν ξεκινήσει, όταν μπήκαμε στο Διεθνές Νομικοσυμματικό Ταμείο και το κάνανε τότε η Κατσέλη για να προστατεύσει τουλάχιστον ένα σπίτι από κάθε οικογένεια. Και δεν προστατεύτηκε μόνο ένα σπίτι με τον νόμο Κατσέλη, να ξέρετε ότι έχουν προστατευτεί και αγροκτήματα και ακίνητα τα οποία, εάν πηγαίναν στη διαδικασία του πληστηριασμού, δεν θα πέδιδαν χρήματα στον δανειστή, οπότε και αυτά σώθηκαν. Δηλαδή, έχουν σωθεί και αγροτικές περιοχές από τον νόμο Κατσέλη, όχι μόνο δηλαδή η πρώτη κατοικία. Ναι. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι εγώ δεν θέλω ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Τσίπρα, εγώ θέλω ένα τρίτο πρόσωπο. Ακολουθείτε αυτόν τον δρόμο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Θα σας αποδώσει ή τελικά υπάρχει φόβος να εγκλωβιστείτε στη λεγόμενη αριστερή πολυκατοικία. Εμείς αυτό που θέλουμε από τον ελληνικό λαό και κυρίως από τον δεκανησιακό λαό να δώσει μια ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να είναι ρυθμιστής. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, ανάλογα με το ποσοστό που θα έχει φτάσει το ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά, ή θα μείνουμε στην άκρη και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα κόμματα να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, ή θα είναι ενεργός ο ρόλος μας και με το πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε για να κυβερνηθεί η χώρα μας. Δεν μπορεί να μην κυβερνήσει η χώρα μας, δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα αδιέξοδο πολιτικό.
Οπότε γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό αυτό που λέει ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να μας δυναμώσει και ειδικά στη Δωδεκάνησο που παραδοσιακά ήταν ΠΑΣΟΚ, το πρώτο κόμμα ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ. Εδώ εμείς και οι 7 υποψήφοι κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και προσωπικό και πολιτικό. Έχουμε πάει σχεδόν σε όλα τα νησιά. Πολλοί έχουν πάει και 2 και 3 φορές υποψήφοι στο εκάστοτε νησί. Θεωρώ ότι πρέπει να εκτιμηθεί από τον κόσμο, θα πρέπει να μας εμπιστευτεί αυτή τη φορά. Ξέρετε κάτι ρωτάω, γιατί λένε πάρα πολύ ότι αν το ΠΑΣΟΚ έδινε, αν θέλετε, ένα νεύμα ότι μπορεί να υπάρξει σε μια συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία, θα ήταν πιο δελεαστικός ο ψηφοφόρος του να πάρει περισσότερες στις κάλπες. Εγώ σας είπα ότι δεν αποκλείεται να συνεργαστούμε είτε... ο πρόεδρος είπε ότι θα συνεργαστεί σε μια κυβέρνηση που θα είναι με τους όρους του κυρίου Ανδρουλάκη. Και δεν θα είναι επικεφαλής ή πρωθυπουργός, είτε ο Μητσοτάκης είτε ο Τσίπρας. Αλλά αυτοί το έχουν αποκλείσει και ο ένας και ο άλλος, φαντάζομαι. Έτσι, δεν... Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι οι εκλογές είναι για το μετά, λένε δηλαδή στην Δημοκρατία, ότι ό,τι ήταν να αξιολογήσει η κοινωνία, το αξιολόγησε τα 4 χρόνια τα οποία προηγήθηκαν. Οι εκλογές δίνουν το στίγμα του μέλλοντος, άρα μιλάμε για το αυτό που έρχεται. Ή θεωρείτε ότι είναι μια υπεκφυγή προκειμένου να μην έτσι φέρουν ως βάρος τους τομείς που δεν κύλησαν καλά τα πράγματα στη χώρα, π.χ. υποκλοπές. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Ναι, μιλάτε για την κυβέρνηση, μιλάτε για το κόμμα. Λέω ότι συνήθως εκλογές λένε ότι οι εκλογές είναι για το μετά και όχι για το πριν. Λέει τουλάχιστον η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε για να... και να ενεργήσουμε προς όφελος του δικαστικού λαού. Ναι, αλλά κρίνεται η κυβέρνηση όμως, η οποία ήταν στα πράγματα 4 χρόνια, έτσι. Ναι, εννοείται, κρίνεται η κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει όλη την πορεία της κυβέρνησης και πιθανότατα να την τιμωρήσει, πιθανότατα να θέλει να στραφεί σε κάποια άλλα κόμματα. Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολλές προτάσεις για όλα τα θέματα, για την υγεία, για την εκπαίδευση, για τα δάνεια. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, για το μεταφορικό ισοδύναμο, για τις πρωτογενή τομέα. Θεωρώ ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ολοκληρωμένες, είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν και πιο θα μπορούσαν δηλαδή να εφαρμοστούν ώστε να υπάρχει μια πρόοδος και μια εξέλιξη. Και να κοντά υπάρχει στον πολίτη. Και είναι κοντά στον πολίτη. Είμαστε κοντά στον πολίτη, είμαστε κοντά στο μικρομεσαίο, στον μεσαίο επιχειρηματία, στον εργαζόμενο, στον δημόσιο υπάλληλο, στον ιδιωτικό υπάλληλο, στον συνταξιούχο. Πάντοτε το ΠΑΣΟΚ ήταν δίπλα στα λαϊκά στρώματα, στήριζε τα λαϊκά στρώματα και τα λαϊκά στρώματα έβγαζαν το ΠΑΣΟΚ. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 10% είχε το ΠΑΣΟΚ, 10,82, θυμάμαι καλά, το 2019. Ναι. Εκτιμάται, γιατί αν έχουμε ως βάση το 10%, μάλλον μιλάμε για διψήφιο και πιο ικανοποιητικό από ποτέ στα 12. Εμείς αγωνιζόμαστε για ένα ισχυρό διψήφιο στη Δωδεκάνησο. Έχουμε προσδοκίες να είμαστε και δεύτερο κόμμα στη Δωδεκάνησο. Α, μάλιστα. Πολεμάμε γι' αυτό όλοι. Όλες οι προσωπικότητες είναι ισχυρές στο ψηφοδέλτιο. Υπάρχει βάση από τις προηγούμενες εκλογές. Καλά τα πάτε μεταξύ σας ή τα πάτε πως τα πάνε και οι υπόλοιποι αντίπαλοι. Προς τα λέμε καλύτερα λόγια στο τέλος. Εγώ με όλους τους συνυποψήφιους έχω άριστες σχέσεις. Όχι. Εγώ με όλους τους συνομοψηφίους έχω άριστες σχέσεις. Έχω και διαπροσωπικές σχέσεις με τους περισσότερους από αυτούς. Οπότε τους γνώριζα δηλαδή από το παρελθόν. Οπότε δεν μπορώ να πω ούτε να κατηγορήσω και θεωρώ ότι. Αλλά είναι καλό το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Τουλάχιστον ότι... ως προς εμένα δεν έχω αντιμετωπίσει κάποια περίεργη συμπεριφορά. Είναι όλα πολύ έτσι συντροφικά μεταξύ μας. Ναι. Τώρα μεταξύ των άλλων συνυποψηφίων δεν μπορώ να γνωρίζω. Μιλάω μόνο για το άτομό μου. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, εσείς πώς ορωματίζεστε, πώς θέλετε, πώς ονειρεύεστε τα 12, πώς σχεδιάζετε τα 12, τι θα θέλατε να συμβεί στον τόπο και επιχείρητε να το μεταφέρετε και στους πολίτες. Φαντάζομαι ότι πέρα από την διαδικασία της διαχείρισης,
Δηλαδή πρέπει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Έχετε και έτσι ένα όνειρο για τον τόπο, για κάθε τόπο. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε βάση και στον πρωτογενή τομέα, να μην υπάρχει μόνο καλλιέργεια του τουρισμού. Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί μας θα πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά και, και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είναι από την Δωδεκάνησο, αλλά προέρχονται από άλλες περιοχές, να έχουν κίνητρα οικονομικά να παραμένουν. Ναι. Επίσης, θεωρώ ότι το θέμα της υγείας θα πρέπει να το, να το προσπαθήσουμε για να στελεχώσουμε για τα νοσοκομεία μας, να ενισχύσουμε οικονομικά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν τα νησιά μας, να τους παρέχουμε στέγαση και σίτηση. Όσον αφορά τις... ήρθε κάτι που θέλω να τονίσω και το οποίο το επισήμανε στην τελευταία επίσκεψή μου ο Δήμαρχος της Σύμης. Δεν υπάρχει καλή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ρόδου με τον Πειραιά. Δηλαδή κάποιος που θέλει να έρθει από τον Πειραιά στη Ρόδο πρέπει να είναι στο πλοίο για 17-18 ώρες. Λέτε ότι δεν υπάρχει το express δρομολόγιο, το να πει το Πειραιά, Ρόδος χωρίς σταθμό. Ναι, αλλά ξέρετε, κάθε φορά μπαίνουν μετά τα μικρά νησιά και λέει με γιατί να πιέσει. Να υπάρχουν και άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τα μικρά νησιά. Να υπάρχει δηλαδή μια γραμμή. Λέτε το express δρομολόγιο. Να υπάρχει ένα express δρομολόγιο έως 10 ώρες από Ρόδο, Κο, Πειραιά και να υπάρχουν και αντίστοιχα δρομολόγια που θα πηγαίνουν απευθείας στα άλλα μικρά νησιά. Είναι πολύ αποθαρρυντικό για αυτούς που μένουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει και δεν το έχει πει και κανένας. Ότι δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση που να είναι βολική για τους Αθηναίους που θέλουν να περάσουν ένα διήμερο στην ΚΟ, στην ΚΟ ή στην Ρόδο. Να επιλέξουν δηλαδή μια συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή που θα φτάσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, η απάντηση μπορεί να είναι ότι δεν υπάρχει και ο κατάλληλος ακτοπλοϊκός στόλο στην χώρα μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Τουλάχιστον έτσι αναφέρθηκε με αφορμή και αυτή την αναγκαστική δρομολόγηση για το δεξαμερινό του Πάτμους. Ότι δεν υπήρχε άλλο πλοίο, πρέπει να μπει ο προέβελης. Δηλαδή και αυτό μπορεί να είναι, αν θέλετε, μία απάντηση. Αλλά κατανοώ αυτό που λέτε, ότι το εξπρές δρομολόγιο ήταν κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο όλα κάποτε τα υπήρχε, χρόνια. Κάποτε υπήρχε. Ναι, βεβαίως, κάποτε υπήρχε εξπρές δρομολόγιο και ήταν πολύ γρήγορη η σύνδεση της, του Πειραιά με τη Ρόδο και την ΚΟ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Βολονάκη. Το ακούω, αν θέλετε, ως αιχμή, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το αντιλαμβάνομαι από όλους τους νέους βουλευτές. Θεωρείτε ότι εάν υπήρχε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των βουλευτών στα Δωδεκάνησα, θα είχαμε πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα, δηλαδή μια συνεργασία σε επίπεδο κοινοβουλίου? Υπήρξαν κάποιες έτσι, συγκεκριμένες συνεργασίες, αλλά όχι στο εύρος το οποίο θα επιθυμούσαν και οι πολίτες. Θεωρώ ότι τα 5 πρόσωπα που θα εκλεγούν την 21η Μαΐου πρέπει να εκπροσωπήσουν δυναμικά τους Δωδεκανησίους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια η εκπροσώπηση δεν είναι πολύ δυνατή. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, κάποια θέματα τα οποία μένουν άλυτα και δεν έχουν ξεπεραστεί. Θεωρώ ότι πρέπει να διαλέξει ο δωδεκανησιακός λαός άτομα τα οποία είναι ικανά και μπορούν να εκπροσωπήσουν δυναμικά τη Δωδεκάνησο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία μεταξύ της κυβέρνησης που θα εκλεγεί με τους βουλευτές, να τους ακούνε τους βουλευτές μας, να ακούνε τα αιτήματά μας, να ακούνε τα αιτήματα των νησιών μας. Φαντάζομαι να συνεργάζονται και αυτοί μεταξύ τους. Να συνεργάζεται, βέβαια, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεργασία που να αποδώσει και σε καθούς. Ενιαία τα αιτήματα απέναντι στην κυβέρνηση και όχι απλά ο καθένας να... Δεν πρέπει να κοιτάμε τις πολιτικές μας ταυτότητες. Δεν πρέπει να κοιτάμε στις πολιτικές μας ταυτότητες. Πρέπει να κοιτάξουμε και οι πέντε που θα εκλεγούν το καλό των Δωδεκανησίων, των ανθρώπων που είναι στα νησιά μας, στην παραμεθόριο περιοχή, που νοσούν και δεν μπορούν να νοσηλευτούν στα νησιά μας. Οπότε θέλουμε μια δυναμική εκπροσώπηση. Και πρέπει ο λαός που θα πάει να ψηφίσει στις κάλπες να κοιτάξει και να επιλέξει πρόσωπα που μπορούν να εκπροσωπήσουν δυναμικά το... Λοιπόν, ξέρετε, εσείς έχετε ένα πλεονέκτημα έναν των υπολείπων. Αν θυμάμαι καλά και θυμάμαι καλά, στο υποδέλτιο του ΠΑΣΟΚ είστε το νούμερο ένα όνομα.
Γιατί εγώ να βάλω σταυρό στην Κατερίνα Βορονάκη για να μην κατηφορήσω προς τα κάτω. Για πες το μου γιατί. Είναι εύκολο, είναι εύκολο. Βάζεις από όταν ξεκινάς την πόλη. Όταν πας στο ψηφοδέλτιο να ξεκινήσεις, λέει «Α, Βολονάκη να βάλω» και μου πότε περισσεύει ένα σταυρό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τη Βολονάκη. Τη Βολονάκη γιατί εργάζεται από 23 χρονών μόνη της, είναι αυτοδημιούργητη, είναι μάχημη, είναι εργατική, είναι καθαρή, είναι άφθαρτη, δεν είχε άλλες. Ήταν πάντα πολιτικά συνεπής, ήμουν πάντοτε Πασόκ, οπότε θεωρώ ότι με την μαχητικότητα και το σθένος που με διακρίνει στις υποθέσεις που έχω αναλάβει στα έδρανα του δικαστηρίου, με το ίδιο σθένος και με την ίδια μαχητικότητα θα βρίσκομαι στα έδρανα της Βουλής για να διεκδικήσω τα δικαιώματα των 12νησίων. Θεωρώ ότι πρέπει να με εμπιστευθούν οι 12νησίοι, αν και είμαι η πιο νέα στο ψηφοδέλτιο, ούσα 42 ετών. Ωστόσο, παρόλα αυτά, είμαι η πιο δυναμική, είμαι δίπλα στον κόσμο, είμαι δίπλα στην κοινωνία. Εργάζομαι και έχω όλη τη διάθεση να λύσω τα προβλήματα των νησιών μας, που ήδη τα έχω μάθει με τις επισκέψεις μου στα νησιά. Μάλιστα. Έχω στοχεύσει να επιλύσω πολλά ζητήματα, όπως είναι το βασικό είναι οι μειωμένοι συντελητές ΦΠΑ που θα έπρεπε από τότε που βγήκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και δίνει στην Ελλάδα την δυνατότητα να τους μειώσει και δεν το έχει κάνει. Δηλαδή να μην περιμένουμε το 2024, δηλαδή να τρέξουμε λίγο, να τρέξουμε λίγο νωρίτερα, γιατί, να αυτή στιγμή, μόνο η Λέρος και η ΚΟΣ έχει μειωμένους συντελητές ΦΠΑ λόγω του προσφυγικού και κακώς όλα τα υπόλοιπα νησιά μας δεν έχουν το 17% που θα μπορούσε να άμεσα να εφαρμοστεί. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με φιλοξενείτε. Χαρά μου. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Νομίζω η επιμονή οδηγεί πάντα σε αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βασίλης Υψηλάντης.